Σε γρήγορα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού υποβλήθηκαν κάτοικοι του Δήμου Μακρακόμης. Κλιμάκια του ΕΟΔΗ βρέθηκαν έξω από το κέντρο υγείας, στο σχολείο και στην πλατεία της Μακρακόμης, παίρνοντας δείγματα. Ναι, ήρθα να ψωνίσω και επί την ευκαιρία έκανα και rapid test. Μέχρι τώρα έχω απλώς θερμομετρηθεί, τακτικά θερμομετρούμε, δεν έχω κάποιο θέμα. Και σήμερα επί την ευκαιρία έκανα και το rapid test. Φοβάστε, έτσι ανησυχείτε? Καθόλου. Καθόλου. Δεν φοβάμαι για μένα καταρχάς. Φοβάμαι, τα μέτρα τα παίρνω όσο μπορώ περισσότερα και δεν φοβάμαι καθόλου για μένα. Έκανα το τεστ, είναι το δεύτερο που έχω ξανακάνει. Όλα καλά. Προσέχω. Έφερα και τη σύζυγο να κάνει και αυτή, γιατί αύριο κάνει το εμβόλιο. Τις τελευταίες ημέρες έχουν εντοπιστεί κρούσματα στην περιοχή, γεγονός που προκαλεί ανησυχία, λέει στο ΣΤΑΡ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μακρακόμης Γιάννης Καλοπίτας. Δεν είναι καλά τα πράγματα τις τελευταίες μέρες στη Μακρακόμη. Δυστυχώς υπήρξαν ορισμένα κρούσματα. Καταπολεμούν την αρρώστια με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Βέβαια, δέχονται πληροφορίες από τους υπευθύνους. Αλλά θα πρέπει ο κόσμος να προσέξει πολύ, γιατί βλέπουμε μία έξαρση η οποία δεν ήταν δεδομένη τώρα στον τελευταίο καιρό στη Μακρακόμη. Η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, φροντίζει να διενεργούνται συνεχώς τεστ στον Δήμο Μακρακόμης και καλεί τους δημότες να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Ο Δήμος μας, σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή και τη διασπορά του COVID-19. Ελέγχουμε τους δημότες μας για να διασφαλίσουμε την υγεία όλων των δημοτών μας. Πρέπει να ερχόμαστε να κάνουμε όλοι τεστ rapid. Είναι και αυτό ένα δείγμα, πέρα από το μοριακό, να δούμε πού βρισκόμαστε. Κάνοντας τεστ rapid ο καθένας μας, πρώτα προστατεύουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, που μπορεί να είναι και σε μεγάλη ηλικία, και κατ' επέκταση όλους έρχομαστε σε επαφή. Μην τηρώντας αυτά τα μέτρα, αργά ή γρήγορα κάποιος θα νοσήσει. Και αυτός που θα νοσήσει μπορεί να μην έχει τα συμπτώματα, αλλά να μεταφέρει και τον ιό και σε άλλους συνανθρώπους. Γι' αυτό όταν οι συνδημότες μας και οι δημότες μας ακούνε ότι στο Δήμο μας θα γίνονται τεστ rapid, να τρέχουν όλοι, να υπάρχει ουρά μεγάλη, να κάνει όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να κάνουν το τεστ.